4 ημιτελικός για την Elite. Όλο φαίνεται περιμένει να βάζει τον αντίπαλό της. Γκάρλεντς Λιμόζ. Τότε η Λιμόζ παρουσίαση. Φίλος Παυλίδης ο πρώτος. Γρηγόρης Καραγκίνας ο επόμενος. Τα έκανε πολύ καλή εμφάνιση με τους βάτους λόγους του Summer League. Άγγελος Γιαννόπουλος. Εκ των φιλών της Λιμόζ. Κώστας Δαβιλάς πρώτος σκόρερ με 395 πόντους στην κανονική διάρκεια. Τάσος Φιλτίσης 143 πόντους με 23 τρίποντα. Ο playmaker, δεύτερος κορυφαίος playmaker της Elite, ο Γιώργος ο Σταματόπουλος με 174 πόντους και 86 assist. Σωτήρης Μωμαθήλης. Ακολουθεί ο Σταύρος ο Σταμάτης ακόμη ένα σουτέρ. Ο Σταύρος είχε 123 πόντους με 19 τρίποντα στην κανονική διάρκεια και ο αρχηγός ο Παναγιώτης Μπατίζας που θέλει φέτος να φτάσει σε ακόμη ένα τελικό, ώστε να πάρει και το τρόπαιο. Ο coach Παπίστας Ευρυπιώτης. Ο Νίκος ο Γαλανόπουλος είδε σήμερα, όπως και ο Αντώνης ο Φιλιππόπουλος. Και τώρα πάμε στους Χάρλεμ, στην ομάδα του Νίκου Πουλουσιώτη. Παντελής Σαρίς ο πρώτος. Με καλό μακρινό σουτ, 15 τρίποντα, 123 σκόρ σε 19 συμμετοχές. Κώστας Καρμέας που επέστρεψε φέτος μετά από καιρό και τραυματιστή. 4 συμμετοχές. Βασίλης Ιλιάτης αποχρεώνεται ο πιο έμπειρος σε Final Four από τους παίκτες της ομάδας του Νίκου Ρουσιώτη. Γιώργος Πυράτος playmaker μαζί με τον Καρά. Ο Πλεξουσάκης ο Κώστας κόβει ένα επιθετικό όπλο. Ο Χάρλεμ 121 εμπόδιο του. Κάτζιος τελευταία δεν βρίσκεται σε φόρμα, ωστόσο σε κάτι τέτοια μάτς είναι παίκτης που μπορεί να δώσει τις λύσεις. Το 10 είναι ο Θάνος, ο Σκιάμος. Ήρεμη δύναμη των Χάρλεμς. Το μεγάλο αστέρι, ο Μπάτμαν, ο Αντώνης ο Κατιάκος που είχε 340 πόντους σε 16 συμμετοχές με 19 τρίποντα. 35 assist, Θανάσης Κουτρουπής, πιστός στρατιώτης των Χάρλεμς. Ο playmaker, ο κορυφαίος playmaker βάσης στατιστικών, ο Χρήστος ο Καράς με 98 assist στην κανονική διάρκεια. Έχουμε δηλαδή από τη μία μεριά Χρήστο Καρά, από την άλλη μεριά Γιώργο Σταματόπουλο, δύο κορυφαίοι assist του Πασκετάκη. Ο Γιώργος Σκουνδουράκης και ο τελευταίος είναι ο Παναγιώτης Παπασωτηρίου. Παναγιώτης Παπασωτηρίου λοιπόν. Και ο τελευταίος, ο ιδρυτής, ο αρχηγός, τα πάντα όλα, ο πρόεδρος, ο Νίκος Ρουσιώτης, που είδε τους φέρνουν να φτάνει από τη φορά στους 4 της Elite. Την μια μεριά Χάρλεμς, την άλλη μεριά Λιμό, σε πολύ λίγο και πάλι για το πρώτο τζάμπολ. Επιστρέψαμε για το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού της Elite Χάρλεμς και μάλιστα στη τέταρτη θέση του δεύτερου ομίλου, 12-8 το ρεκόρ του. Τότε στη Λιμό που ετοιμάτησε στην δεύτερη θέση του δεύτερου με 15-5 στην ισοβαθμία με την Θαβαλένθια. Ήταν καλύτερη η Λιμό.
οι Χάρλεμς σε σχέση με τις ομάδες της, του Final Four έχουν τη χειρότερη άμυνα, 61,5 ο μέσος όρος πόντων που δέχονται. Λοιπόν, να δούμε πεντάδες. Σταματόπουλος, Δαβιλάς, Σταμάτης, Δημοβασίλης και Μπραντίτσας. Για τη Λιμόζα, την άλλη μεριά, Σταρής, Καράς, Λεξουσάκης, Καρτιάκος και Βασίλης Ουριάκης. Πρώτη βρίσκη είναι για τη Λιμόζα. Δημοβασίλησα στο κύριμπαν του Κώστα Δαβιλά, γκολ φάουλ. Τα καλάθη και φάουλ του Δαβιλά. Ξεκινά το παιχνίδι για τη Λιμόζα. Η Λιμόζα αίτητη στα play-off. 2-0 αρχικά τους Αμφιδέξιους στους 16 και 2-0 για την Οκλαχώμα στα πρώτα τελικά. Μέσα και η βολή, έμεσο τρίποδο του Κώστα Δαβιλά. Δύο φορές έπαιξαν στο πρωτάθλημα από μία νίκη κάθε ομάδα. Το 75-69 έχει κερδίσει η Λιμόζ, ενώ στον πρώτο γύρο 59-50 η Χάλεμς. Ο Χάρας, ο Χρήστος πετυχαίνει το πρώτο καλάθι των Αμερικάνων στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες ξεκινάνε εύστοχες. 2-3, Σταματόπουλος. Ο Βασίλης αφήνει στον Δαβιλά. Σταματόπουλος κλείστηκε έξω στον Μπραντίτσα, αποφεύγει τον Ηλιάκη. Μπραντίτσα στο ταμπλό, ριμπάουν του Καρτιάσου. Και έφυγαν 4 παίκτες στον Χάνεμ τον εμβιδιασμό Ηλιάκης. Καρτιάκος. Λιμόζ σκοράρει 68 πόντους και δέχεται 57 στον μέσο όρο της. Ενώ η Χάρλεμς, Καράς, λάθος και Δαβλάς, η Χάρλεμς 65 πόντους και δέχονται 61,5. Ήταν τα στατιστικά της κανονικής διάρκειας. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν έχουν προσθεθεί τα play-off. Σταμάτης κερδίζει φάουλ, δεύτερο ομαδικό των Χάρλεμς. Δαβλιά Σταματόπουλος. Δύο κορυφαίοι στην επίδεση για τη Λιμόζ. Κατιάκος Σαρής για τους Χάρλεμς. Βαντίτσα σταματάει έξω στο Δημό Βασίλη. Για τρεις εκείνος, αστοχή, φάουλ του Δαβλιά πάνω στο Καρά. Πρώτο για τη Λιμόζ. Στην άλλη μεριά οι Χάρλεμς για να φτάσουν εδώ έκαναν ολική ανατροπή κοντά στους λεγάμενους, παρά το γεγονός ότι έχαναν με 1-0 το γύρισαν και με 2-1 στη σειρά πήραν την πρόκληση στα πρώτα τελικά. Καρτιάκος για το Σαρή, σηκώνει το Παντελής από την περιφέρεια και στόχη. 5-3 μπροστά οι Χάρλεμς με το τρίποντο του Παντελή και Σαρή. Στα πρώτα τελικά η Στιφάδο ήταν το μεγάλο εμπόδιο των Χάρλεμς. 2-1 στις νίκες. Οι Χάρλεμς έκαναν την έκκληση, πέρασαν το φαναφόρο. Σταματόπουλος εδώ μεταξύ σέρβιρε έτοιμο καλάθι στον Δήμο Βασίλη. Λεξουσάκης. Τα δύο εφτάρια μονομαχούν. Λεξουσάκης για τον Ηλιάκη. Στα 7 δευτερόλεπτα στο χείο Καρτιάκου στο rebound. Δεν δίνεται κάποιο foul. Rebound στη συνέχεια από τον Μπραντίτσα. Μπραντίτσας μπερδεύτηκε κάτι λάθος, βγάζει ο Μπραντίτσας. Ρίξε φάουλ, δεν δόθηκε τίποτα. Στον πρώτο ημιτελικό η Φόλο Φέμ κέρδισε 67-66 την Καβαλένθια και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα διεκδικήσει την κούπα του πρωταθλητή της Ελίτ. Όπως και ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού, είτε οι Χάρλεμς περάσουν είτε η Λιμόζ. Θα έχουμε νέο πρωταθλητή. Λεξουσάκης πατά την πλάγια γραμμή και κάνει το λάθος. Αλλάζει ο κάτοχος. Στιφάδο, Μπόμπιρες, Χαβαλένθια και τώρα ένας εκ των Hall of Fame, Λιμόζ και Χάρλεμς. Σταματόπουλος ο Καράς γλίστρησε, Σταματόπουλος για τον Μπραντίτσα. Μπραντίτσας για τον Δήμο Βασίλη, σταμάτησε η πρώτη προσπάθειά του, είναι άστοχος. Rebound του Καρά, λάθος. Ναι, λάθος του Καρά, επαναβρίσκει στα
πόδια του. Και τόσο κόσμος έχει έρθει να δει τον δεύτερο ημιτελικό. Σταματόπουλος, σταμάτης για τον αρχηγό Μπραντίτσας από την περιφέρεια στο σίδερο rebound. Του Καρά. Η Λιμός φέτος δεν τα κατάφερε το στέλνιο γήπεδο στον τελικό. Μπασκετάκι κάπου, κοιτήκα τους Immortals. Στέλνιο γήπεδο. Στέλνιο γήπεδο, ναι, βγάζει ο Δημοβασίλης με τα πόδια. Πέρσι έφτασε στο τελικό της Master League, τύχηκε. Έφτασε φέτος στο τελικό του Κυπέλλου, πάλι τύχηκε. Νομίζω από το να χάσουν ξανά στο τελικό, καλύτερα λογικά θα εύχονται να χάσουν από τον ημιτελικό. Λοιπόν, τα είπαμε και με τον Παναγιώτη Μπραντίτσα πριν την έξι του παιχνιδιού. Ο Καφιάτος κάνει δύο εύκολους πόντους, φάουλα διαφυλητικό του Σταμάτη. Δύο βολές για τον Καφιάκο, έχασε όμως την ευκαιρία να πετύχει σίγουρα δύο πόντους για τους Χάλεμς. Εκτελέσει δύο βολές και παραφορά από το κέντρο. Αντώνης Καφιάκος στη γραμμή της Λαχροπίας, βάζει και βολή. Καλά το προβάδισμα για τους Χάρλεμς. Δύο στις δύο. 7-5. Καράς οργανώνει. Σαρίς με ένα τρίποντα μέχρι στιγμής, Καφιάκος για δύο, εκεί του πάνω του Σταμάτη. Είναι ο Βασίλης. Ο Βασίλης για ποιο να λάθος. Δεν προλάβει ο Σταματόπουλος. Έχουν την ευκαιρία το να διευρύνουν το προβάδισμα τους οι Χάρλεμς. Από δύο φάουλ οι δύο ομάδες. Καράς για τον Καφιάκο. Βρήκε χώρο, βρήκε στόχο. 9-5. Γρήγορα ο Γιαννόπουλος θα περάσει το μάτς. Αλλαγή ετοιμάζει ο Πατούσας Ευρυκιώτης. Καβιλάς. Τρεις κόντους μέχρι στιγμής. Τιμο Βασίλης δεν σκοράρει, την πάνω του Σαρή. Φεύγαν στον διαθμό οι Χάρλεμς, 4-1-2-3. Καράς επιλέγει να αφήσει τον Καφιάκο, βήματα από εκείνον. Με αλλαγή λοιπόν ο Γιαννόπουλος στη θέση του Τιμο Βασίλη. Καλό. 5,3 τα τρίποντα ένα παιχνίδι για τη Λιμός, 5,7 για τους Χάρλεμς και οι δύο ομάδες. Έχουν καλούς σουτέρ. Καβιλάς. Λάθος. Κλέβει ο Ηλιάκης. Δεν κλέβει. Καβιλάς ξαναπαίνει την μπάλα στα χέρια του. Σταματόπουλος. Εξαιρετικό φάουλ του Σταματόπουλου. Και στα λάθη 14 να μάτσει ο Χάλεμς, 15 Λιμός. Ασίστε επίσης ίδια. Πολλά κοινά χαρακτηριστικά δύο ομάδες. Ηλιάκης για 3, αστόχησε rebound του Γιαννόπουλου. 9-5, 4-15 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο Περιστέρι. Δεύτερος ημιτελικός της Elite, Σταμάτης για 3. Γιαννόπουλος προλαβαίνει, προλαβαίνει και το rebound τελικά ο Καφιάκος. Καφιάκος μπροστά στο Σταμάτη. 11-5, ίσως μπορεί να πάρει ένα time out ο Πατήστας Ευρυκιώτης. Σταματόπουλος ένας μέρα με το Σαρή. Σταματόπουλος θα γυρίσει με ταμπλό. Rebound του Καφιάκου. Καράς. Ηλιάκης αποφεύγει τον Μπραντίτσα. Μπροστά στο Δαβιλά, είναι άστοχος rebound του. Σταματόπουλου ανοίγει εδώ ο ρυθμός του παιχνιδιού. Δαβιλάς. Yeah.
Θα δηλάσει από τα 6.75. Τι έχει κολλήσει εδώ και ώρα στην επίθεση Λιμόζ. Καράς. Στόχηση, θα έκανε όλο μόνο εκτός από το τελείωμα. Σταμάει στο rebound. Φάουλ του Σαρί, τρίτο μαρικό. Σταματά λίγο τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Φιλντίσης στη θέση του Μπραντίτσα. Όντως. Σταμάτης. Πιέστηκε και έβγαλε. Λάθος του Σταμάτη. 5 πόντους σε 7 λεπτά η Λιμόζ. Καράς. Γιαννόπουλος δίνει μάχη εκεί με τον Κατσιάκο. Μπάλα θα περάσει στον ψηλό. Κατσιάκος για το Καρά. Για δύο εκείνος. Rebound από το Σταμάτη. Σταματόπουλος. Φιλντίσης θα εκτελέσει από την περιφέρεια και είναι εύστοχος. Ανάσα από τον Τάσο Φιλντίση με το που μπήκε. Σκόραρε από τα 6.75. 11-8. Πρώτο τρίποντο για τη Λιμόζ. Σαράς. Σαρίς για τον Κατσιάκο. Κατσιάκος θα γυρίσει. Rebound του Σταματόπουλου. Προϋποθέσεις γυριασμού. Οι Χάρλεμς έχουν γυρίσει στην άμυνα. Βαβιλάς. Σταμάτης για τον Σταματόπουλο. Φιλντίσης από το ίδιο σημείο που ευστόχησε πριν. Τώρα επιλέγει το Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος υπάρχει εκεί το πλεονέκτημα για τον Γιαννόπουλο. Αστόχησε όμως. Rebound του Κατσιάκου. Λεξουσάκης. Λεξουσάκης αποφασίζει να ολοκληρώσει μόνος. Την μπάλα μπαίνει και βγαίνει από το καλάθι. Ο Σαρίς όμως είναι εκεί. Το επιθετικό rebound και 13-8 η Χάρλεμς. Βαβιλάς πάει να κάνει τον λάθος και το κάνει ο Κατσιάκος. Κλέβει. Έβγαινε στο μοιασμό ο Λεξουσάκης. Εύκολη δουλειά. Δεξί λέει up. 15-8 time out. Το πατήσαμε στο τρίτο της. 1,5 λεπτό ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος, 15-8 στο σύννεφα η Χαρλέμς. Σπυράτος, Πλεξουσάκης, Καρδιάκος, Σιάμος και Ηλιάκης. Ο Σιάμος λέει όπως την πεντάδα των Χαρλέμς. Τους και ο Σπυράτος. Καράς με το Σαρί έκασαν στο πάγκο, επιθετικό φαουλ του Γιαννόπουλου. Ο Παυλίδης στη θέση του Δαβιλά. Καρακίδας, Παυλίδης, Φιλντίσης, Σταματόπουλος και Γιαννόπουλος. Αυτή είναι η πεντάδα των Γάλλων. Δευτέρα σε δύο μέρες δηλαδή. Ο μεγάλος τελικός της Elite για να μάθουμε την καλύτερη ομάδα του μπασκετάκι για τη σεζόν 2016-2017. Σιάμος. Σιάμος με ταμπλό μπροστά στα απλωμένα χέρια του Σταματόπουλου. 17-8 στο σύν 9 πλέον η Χάρλεμς. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Παρακίδας, μπάλα στα πόδια του Σιάμου. Αλλαγή ο Παναγιώτης ο Κάτζιος στη θέση του Πλεξουσάκη. Παρακίδας, έπαιξε αγώνες. Έπαιξε, ναι, με τους Βάτους Λόκους και είχε 25 efficiency. 19 πόντους αν θυμάμαι. Φιλντίσης πέφτοντας αστόχησε για 3 rebound του κάτσου του Σιάμου. Ηλιάκης απέναντι ο Σπυράτος ζητάω. Ηλιάκης σηκώνεται για 3 αστόχη rebound από τον Σιάμο. Νέα ευκαιρία για τους Αμερικάνους. Μισό λεπτό ακόμη. Σπυράτος. Σπυράτος για 2 αστόχη. Σταματόπουλος πρόλαβε. 20 δευτερόλεπτα όλα για τη Λιμόζ. Ένα φαουλ μπορούν να κάνουν οι Χάρλεμς. Αυτό φωνάζουν οι παίχτες που βρίσκονται στο πάγκο. Σταματόπουλος. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα. Φαουλ του Κατσιάκου. Λιμόζ
έχει κολλήσει στους 8 πόντους. Γιαννόπουλος σηκώνεται για 3 στο χέρι πάνω του Σιάμου, προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Τέλος περίοδου. 17-8 στο σύνεμέα η Χάρλεμ. Κάτζιος Πουιεράτος, Γιάμος, Ηλιάκης, Κατιάκος, η πεντάδα των Χάρλεμς. Χαρακίδας, Δαβιλάς, Φιλντήσης, Παυλίδης και Γιαννόπλος, μπρος πίσω. Ο Σπυράτο που πήρε την μπάλα από την Εβίδηση και την πέρασε στην άμυνα. Δώρο λοιπόν για την Λιμόζ, η πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου. Βαβιλάς για το Φιλντήση, πάντο Ηλιάκης. Φιλντήσης, ωραία η προσπίση, του φτάνει τους 5 πόντους. Πετύχει τους μισούς πόντους της Λιμόζ, ο Τάσος ο Φιλντήσης. Και Λιμόζ τώρα φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Σπυράτος. Λάθος ξανά του Σπυράτου, κλέβει ο Γιαννόπλος, φάουλ του Σιάμου πάνω στο Φιλντήση. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος του Σπυράτου. Ελήψη Σταματόπουλου. Οργανώνει τώρα ο Δαβιλάς. Φιλντήσης. Βήματα, σωστό νομίζω. Βήματα. Είναι δυστό με Φιλντήση. Παρατήρηση στον πάγκο της Λιμόζ. Κατιάκος. Σαν τον Γιαννόπουλος. Κατιάκος αστοχή. Follow του Κάτζιου, ούτε εκείνος μπόρεσε. Μάζεψε ο Παυλίδης το rebound. Δαβιλάς. Παντοσιάμος, Δαβιλάς για 2, δεν υπήρχε κάτι αντικανονικό. Rebound του Πειράτου. Κάτζιος. Σκόντε για 3. Το σίδερο ο Σιάμος στο επιθετικό rebound. Νέα ευκαιρία για τους Χάρλεμ. Τρομερή πάσα του Σιάμου για τον Ηλιάκη. Εκείνος δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Χαρακίδας για τον Δαβιλά. Κάνει κίνηση και ο Φιλντήσης. Δαβιλά σταματά. Τώρα ο Φιλντήσης. Φιλντήσης ολοκληρώνει μόνος του άστοχα. Rebound του Κατιάκου. Σπυράτος. Κάνει στον ύπνο την αντιπαλιά να βγάζει ο Παυλίδης. Αλλαγή ο Πλεξουσάκης στη θέση του Ηλιάκη. Το Σταματόπουλος αντί του Χαρακίδα. Σιάμος. Σιάμος βήματα. Κλείσαν τα πρώτα 2 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου. 17-10 Χάρλεμς έχουν το προβάδισμα. 17-12 καλάθι του Γιαννόπουλου. Χάρλεμς χωρίς πόντο στο δεύτερο δεκάλεπτο. 4-0 το σέρι που τρέχει η Λιμόζ. Time out ζητά ο Καράς. Σπυράτος για το Πλεξουσάκι. Κάτζιος. Σκάμος στο low post. Λάθος κλέβει ο Δαβιλάς. Και φάουλ του Σιάμου. Αλλαγή, όχι time out τελικά. Η Χάρλεμ σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. 17-12 το σκορ. Στην επίθεση βρίσκεται η Λιμόζ. Έχει ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Με το Φιλντήση να σηκώνεται για 3. Αστοχή με τα blow rebound του Κάτζιου. Κάτζιος, Καρτιάκος, Πλεξουσάκης, Πειράτος και Σιάμος η πεντάδα των Χάρλεμ. Πλεξουσάκης, η μπάλα 2 φορές το σίδερο. Φάουλ του Σιάμου. Το Σιάμου χρειάζεται το φάουλ. Τρίτο τον Χάρλεμς. Φιλντήσης Δημοβασίλης Γιαννόπουλος, Σταματόπουλος και Δαβιλάς για την Λιμόζ. Σαρή στη θέση του Σιάμου.
Αντριανόπουλος. Τριβίσης, ξεφεύγει δεξί, λέει, 17-14. Ο Λιμόνς τρέχει 6-0 σερί στο δεύτερο δεκάλεπτο. Χάρλεμς είναι άποντη. Ο Πλεξουσάκης, υπάρχει φάουλ εδώ του Τριβίση, καθαρό το φάουλ, δύο βολές για τον Πλεξουσάκη. Ο Κάτσιος μέσα ο Καράς. Δύο φορές λοιπόν για τον Πλεξουσάκη, μέσα η πρώτη. Με 19-14 πρώτη πόντι λοιπόν τον Χάλεμ στο δεύτερο δεκάλεπτο από την γραμμή της Ανθρωπίας. Βγάζει ο Καρδιάκος, όχι κλέβει ο Καρδιάκος, λάθος του Γιαννόπουλου. Καράς. Καράς για τον Καρδιάκο, μπροστά στο Σταματόπουλο, η μπάλα αναπήρησε 2-3 φορές στη Στεφάνη. Σταματόπουλο στον βιασμό για τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος με ταμπλό αστοχή πριν κάνει βήματα. Ριμπάν του Αντώνη Καρδιάκου. Καράς. Καρδιάκος σηκώνεται για 3 στη Στεφάνη, rebound όμως από τον Χρήστο Καρά. Μόνο στο Σπυράτος Καράς, δεν θα σκοράρει. Σταματόπουλος, υπάρχει φάουλ του Σπυράτου. Τέταρτο ομαδικό των Χάρλεμς. Ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, σε σχέση με τον πρώτο ημιτελικό, αρκετά μισθό το μάτς, χαμηλό το σκορ. Δαβιλάς για 2, ριμπάουντ του Δημοβασίλη, φάουλ του Πλεξουσάκη, 2 βολές για τον Σωτήρη Δημοβασίλη. Πέμπτο ομαδικό των Χάρλεμς. Ένα φάουλ για τη Λιμόζ. Τόσα η δεύτερη. Έχουμε αλλαγή για τη Λιμόζ. Ο Σταμάτης στη θέση του Γιαννόπουλου. Καράς. Μόλις 2 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Χάρλεμς, λάθος του Καρδιάκου, έκλειψε τον Βασίλης. 7-2 το πλέον σκορ για τη Λιμόζ. Τιλτήσεις, εύκολο καλάθι. Πρόσωπο του αγώνα με στήλεις για την Λιμόζ. Πρόσωπο 7 πόντους. Σίγουρα 7. 9. Ναι, τον πρώτο καλάθι τρίποντο ήταν. Μια υπότιτλοι πλέον του Φιλντίση. Καράς. Σαρίς για 2. Airball rebound του Δαβιλά. Από το μείον 9 στο μείον 2 και τώρα η Λιμόζ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Σταματόπουλος. Βοηθεί της ρακέτας, αστοχή. Βγάζει ο Δημοβασίλης. Αλλαγή ο Ηλιάκης επιστρέφει στην θέση του Σπυράτου. Καράς. Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι Χάρλεμς στο δεύτερο δεκάλεπτο σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Ηλιάκης, Καράς για 3 στο κύο, Φιλντίσης. Δεν παίρνει το rebound, βγάζει ο Καράς.
Κυριάκη ζητά φάουλ. Προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας με τον Φλιντίση. Φλιντίσης για τρεις μπροστά η Λιμόζ. 19-20. Η Λιμόζ έχει πετύχει 12 πόντους στο 4 δεκάλεπτο. Έχουμε ακόμη 4 λεπτά για την ανάπαυλα. Κυριάκης φάουλ του Φλιντίση. Δεύτερο μόλις για την Λιμόζ. Παυλίδη στη θέση του Φλιντίση. 12 η πόντη του Τάσου Φλιντίση. Και το Σάββατο ήταν εξαιρετικός στο Summer League. Φλιντίσης εναντίον των Gladiators. Κατιάκος από το high post, rebound του Σταματόπουλου. Χωρίς καλάθι εντός παιδιά στο δεύτερο δεκάλεπτο η Harlem. Θαβιλάς. Πάνω το Σαρίς, Θαβιλάς για το Σταματόπουλο. Εδώ Σταματόπουλος, για ποιόνα, για τον Παυλίδη. Παυλίδης θα σκοράρει με τη σειρά του time out. Ο Νίκος Ρουσιώτης, 19-22 στα συν 3 η Λιμόζ. 3-25 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 14-2 το εκμέρου σκορ της Λιμόζ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο να ανταλλάξει ρόλους οι δύο ομάδες. Καράς 6 ασίστ έχει μοιράσει ο Σταματόπουλος Ηλιάκης για 3 επιτέλους. Ο Βασίλης ο Ηλιάκης λύνει τον γόριο δεσμό στην επίθεση και ισοφαρίζει. 22 όλα. Καράς, Πλεξουσάκης, Σαρίς, Κατιάκος και Ηλιάκης. Ο Σχάλεμς, Σταματόπουλος, Σταμάτης, Δημοβασίλης. Ο λάθος θα σας ακούσω και Δημοβασίλη, ο Παυλίδης και ο Δαβουλάς. Ηλιάκης, πάνω το Παυλίδης. Ηλιάκης για το Καθιάκο. Καράς, 5 δευτερόλεπτα, Σαρίς, αργή. Τέλος επίθεσης, όχι κολλαβαίνει, αστοχή, πάνω στο Σταματόπουλο. Σταματόπουλος κοιτά τον Δαβιλά. Τελικά αφήνει στον Δήμο Βασίλη. Ωραία η προσπίση, άδειασε το Καθιάκο. Ο Δήμο Βασίλης και 22-24. Να δούμε ποια ομάδα θα είναι καλύτερη στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Καράς, Κακιάκος αποφεύγει το Δήμο Βασίλη με όμορφη προσπίση. Μπήκε προς τα μέσα στόχηση, Ηλιάκης δίνει μια ευκαιρία στους Χάρλεμ. Πάω του Παυλίδη, τρίτο ομαδικό. Άλλο ένα μπορεί να κάνει η Λιμόζ. Καθιάκος για τον Ηλιάκη, κολλημένος πάνω του Παυλίδης. Ηλιάκης για δύο τα καταφέρνει, νέο καλάθι του Βασίλη Ηλιάκη. Έχει πετύχει τους 5 από τους 7 πόντους της ομάδας του στο δεύτερο δεκάλεπτο. 24 όλα. Καθιάκος αυτή τη φορά βγαίνει μπροστά, Ηλιάκης κλέβει λάθος του Παυλίδη. Ηλιάκης επιταχύνει, ξεφεύγει από το Σταμάτη. Θα ολοκληρώσει μόνος το Βασίλης ο Ηλιάκης. 26-24. Οι Χάλεμς ξαναπαίνουν κεφάλι στο σκόρ 1 και 10 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μετά το time out τρέχουν ένα 7-2 επιμέρους σκορ. Δαβιλάς πάρε βάλε για το Δήμο Βασίλη. Δεν το κάνει εκείνος, βγάζει ο Κατιάκος όμως. Μαλαγή ο Μπραντίτσας πες του Παυλίδη. Σταμάτης. Μάτις, φάουλ του Σαρί. Και δύο βολές για τον Σταύρο Σταμάτη.
Μάρτης βάζει την πρωτοβολή. Δύο στους δύο. 26 όλα, ακόμη μια ισοβαλία. Καράς. Καράς καλή σκέψη, ο Σταματόπουλος όμως θα κλέψει. Σταματόπουλος για τον Μπραντίτσα. Μπραντίτσας ξεφεύγει, εύκολη δουλειά. Καλάθι και φάουλ από τον Κώστα Μπραντίτσα, από τον Παναγιώτη Μπραντίτσα. Ο αρχηγός πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Ο Γιώργο, νομίζω πρώτο είναι. Θα εκτελέσει και μία βολή. Από μία επίθεση ακόμη κάθε ομάδα. 12 δευτερόλεπτα θα έχει στο τέλος σημός. Έμεσο τρίποντο. Αλλαγή ο Σπυράτος μέσα. Ο Κώστας ο Πλεξουσάκης έξω. Καράς. Βρίσκει τον Ηλιάκη. Έχουμε ακόμη 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Σιχάρλεμς. Ηλιάκης, φάουλ του Μπραντίτσα. Βολές. Είναι ο ρέφερης, τον Βασίλη Ηλιάκη. Και 17 δευτερόλεπτα στο τέλος για τη Λιμόζ. Έξω από την βολή. Μέσα. Η δεύτερη 27-29. Time out. Θα πατήσω σε ρηπιότητες για να οργανώσω την τελευταία επίθεση. 27-29 μπροστά. Λιμόζ. Χάλεμς δεν μπορεί να κάνει φάουλ. Λιμόζ θα κλείσει το πρώτο μικρονόντας σε θέση οδηγού. Κερδίσεις, κάνει βήματα και 6 δευτερόλεπτα όλα για τους Χάρλεμς. Μπραντίτσας θα μπει μέσα, αλλαγή. Έξω φιλτίσεις. Δεν έχει να δώσει φάουλ η Λιμόζ. Καράς. Για τον Ηλιάκη. Ηλιάκης ξεφεύγει στη λήξη, αστοχή και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο μήχρονο. 27-29 μπροστά η Λιμόζ. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο με τον Χαρακίδα να έχει αλλάξει και δεν ξέρουμε τώρα τον λόγο. Μια λιγότερη λύση λοιπόν για τη Λιμόζ. Τον Παυλίδη και τον Σταμάτη ουσιαστικά. Είναι δύο αλλαγές. Σταματόπουλος, Φιλντίσης, Γιαννόπουλος, Δημοβασίλης και Μπραντίτσας. Έγινε το λάθος, ο Καράς κλέβει και θα ανοίξει το σκορ του δευτέρου μικρόνου. 29 όλα. Καράς, Φυράτος, Ηλιάκης, Κατιάκος και ο Παντελής ο Σαρής, η πεντάδα των Χάλεμς. 27-29 σκορ πρώτο μικρόνου. Ο Καράς ισοφάρισε στον δεύτερο ημιτελικό της Ελίτ. Σταματόπουλος για τον Γιαννόπουλο. Μπραντίτσας μπαίνει προς τα μέσα, δεξί λέει απ. Ο Βαβιλάς που πάει. Είναι στα αποδυτήρια, ναι τώρα βγαίνει από τα αποδυτήρια. Κώστας ο Βαβιλάς. Σπυράτος. Κόντε για δύο νέα καλά για την βόλα του Σπυράτου, ασίστου καρά. 31 όλα νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Είναι ο Βασίλης για τον Μπραντίτσα. Στην περιφέρεια ο αρχηγός ευστοχή. Πρώτο τρίπον του δευτέρου μηχρόνου από τον Παναγιώτη Μπραντίτσα.
και 31-34. Είναι και τα συγχαρητήρια από τον Κατσαρό για το τρυποντάκι που έβαλε. Ο Κατσαρός ήρθε να δει την παλιά του ομάδα. Καράς, Καρτιάκος, Καρτιάκος για 2, rebound του Μπραντίτσα. Απλά τελείωσε ο χρόνος και... θα γίνει η επαναφορά, πλάγια γραμμή. Σταματόπουλος για τον Δημο Βασίλη. Κλείσαν ήδη τα πρώτα δύο λεπτά του δευτέρου μηχρόνου. Σπυράτος κλέβει. Πάμε να λάβουμε κάτι Δημό. Σπυράτος. Φάου του Σταματόπουλου. Είναι ο ρέφερι. Μέσα εδώ η βολή. Τελευταία 3-3-4, 2-2. Γιώργο, κάτι αξιοσημείωτο, έχει βγει πολλά λάθη. 10 λάθη πάνω. 10-12 τα λάθη. Εντάξει, καλά είναι. Φιλτήσεις για 3 στο ταμπλό, rebound του Ιάκη που χτύπησε στο κεφάλι. Με την μικρή διακοπή. Χαρακτηριστό, έχουμε τους 6 πόντους στην καρδιά που συνήθως είναι πάρα πολύ. Και ο Δαβιλάς. Ο Δαβιλάς 18 λεπτά και 3 πόντους. 3 πόντους σε 18 λεπτά, 6 πόντους του Κακιάκου και 2 τα δύο μεγάλα όπλα των δύο ομάδων σήμερα δεν είναι. Κατσιάκος θα σκοράρει πάνω που το λέγαμε. Κάνει τους 8 πόντους. Αντώνης ο Κατσιάκος και Βύσης. Και τον Γιαννόπουλο. Βύσης τώρα θα ολοκληρώσει έστω κάτι προσπάθεια. Το βρήκε άθελά το Σπυράτος στο πρόσωπο. 35-36. Συντήσεις κορυφαίος, κορυφαίος της Λιμός με 14 πόντους για τους Χάρλεμς. Ποιος ήταν ο πρώτος? Κατριάκος. Κατριάκος και Κατριάκος. 8 πόντους. Κατιάκος δεν φτάνει τους 10, rebound στο Σταματόπουλο. Ο Βασίλης λέει ευχαριστώ στον Γιαννόπουλο για το έτοιμο καλάθι που του σέρβιρε. Λιάκης πάρει φάρ του Μπραντίτσα. Δεύτερο ομαδικό της Λιμόζου. Καράς για τον Ηλιάκη. Πρόσωπο του δευτερού δεκαλέπτου για τους Χάρλεμς. Κατιάκος, ο Γιαννόπουλος δεν μπορούσε να κλέψει. Κατιάκος σερβίρει στο Καρά. Καράς, 3 δευτερόλεπτα υπάρχουν και δίνονται. Για τα 5-38. Σταματόπουλος. Φιλντήσεις. Φιλντήσεις ακόμη ένα καλά για το τάσο το Φιλντήσεις. 35-40, η Λιμός φτάνει τους 40 πόντους. Στα πρώτα 4 λεπτά που έχουμε διανύσει στο δεύτερο ημίχρονο. 2 φάουλ η Λιμός, κανένα η Χάρλεμς. Σπυράτος.
Καλά, Σιλιάκης, 4 δευτερόλεπτα. Λάθος, Σιλιάκη, κλέβει ο Φιλτίσης. Φιλτίσης, τι επιλέγει να κάνει. Να αφήσει στο Σταματόπουλο. Ξανά Φιλτίσης, για 3. Σίδερο rebound από τον Ψαρή τελικά. Καράς φάουλ του Φιλτίση για να σταματήσει τον διασμό του Χάρλεμ. Τρίτο μαδικό της Λιμόζου. Ο Βαβιλάς στη θέση του Φιλτίση. Νόπλεξ ο Σάκης αντικαθιστά τον Καρά. Φιλιάκης στην επαναφορά. Γιαννόπουλου, ναι, πάνω στον Καφιάκο. Από εδώ και πέρα θα εκτελούν βολές οι Χάρλεμ. Αναφέρει ο Σπυράτος, αργεί τελικά για τον Ηλιάκη. Ηλιάκης, Σπυράτος, πάντε από τα 4,5 μέτρα θα σκοράρει το δεύτερο του καλάθι. Στην τρίτη περίοδο 37-40. Αμφίροπος και ο δεύτερος ημιτελικός της ελίτ. Βαβιλάς. Σταματόπουλος, Γιαννόπουλος. Τελικά στον Μπραντίτσα. Μπραντίτσας, κοίταξε το 24. Αστόχησε από την περιφέρεια, λοιπόν, του Καρδιάκου. Καρδιάκος κατεβάζει. Μάτις όμως, η Λιμόζου επέστρεψε στην άμυνα. Αναγκάστηκε να βγάλει ίσως τον Σαρή, Σπυράτος. Με ψουσάκι στο low post. Κομμονώνει τον Σταματόπλος, η πρώτη για 2. Σταματόπλος παίρνει στη συνέχεια το rebound. Φάουλ του Καρδιάκου. Μόλις πρώτο τον Χάρλεμ στο 3ο δεκάλεπτο. Σάκης πιέζει για λίγο τον Δαβουλά. Σταματόπουλος. Δαβουλάς παραμένει στους 3 πόντους. Δαβουλάς για τον Γιαννόπουλο, το στόπ του Σαρίου. Δαβουλάς έχει μετοχή τους πρώτους 3 πόντους της Λιμόζ. Πλεξουσάκης το 1-2 με τον Καρκάτο. Μαζί στον Πλεξουσάκη ο Καρκάτος μειώνει τον πόντο. 39-40. Το θυμίζω, ο πρώτος ημιτελικός έληξε 67-66 υπέρ της Hall of Fame. Σταματόπουλος, τρομερή πάσα, ακόμη μία assist. Ο Γιαννόπουλος αυτή τη φορά εκτέλεσε. 7 assist, νομίζω, ή 8. 8 assist ο Γιώργος. Σταματόπουλος πάει να κάνει double-double με assist και rebound. Μόνο αυτός μπορεί να τα κάνει αυτά. Σπυράτος στο μπλοκ και από τον Σταματόπουλο, ο οποίος ζήτησε αλλαγή να πάρει κάποιες ανάσες. Βαβιλάς. Μπραντίτσας, υπάρχει φάουλ του Σπυράτου. Δεύτερο μαδικό. Σιάμο στη θέση του Σαρή και ο Σταμάτης στη θέση του Σταματόπουλου, ενώ ο Βαβιλάς αντί του Δημοβασίλη. Δύο αλλαγές για τη Λιμόζ, μία για την... Τι έγινε και εγώ? Παυλίδης και ο Βασίλης μπήκε. Ναι. Α, είπα ο Παυλίδης. Παυλίδης μπήκε. Παυλίδης για τον Βραδίτσα. Πάμε το σώμα ξανά από τον Σπυράτο. Αλλαγή ο Κουμπουράκης για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τους Χάρλεμς. Έξω Καρδιάκος. Ο Μουράκης έχει φέρει και κόσμο μαζί του. Διαφορετικό σε αυτό το ημιτελικό είναι ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει την ψήφια διαφορά. Βλέπει ο Σκιάμος να στον Μπραντίτσα, δεν έχει να δώσει φάουλ Λιμόζ. Σκιάμος. Είναι στο Σπυράτο.
όπως πέσλεψε, οργανώθηκε. Σκιάμος, βήματα, είναι ο διαιτητής. Το Βιλάς περνά το κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Σε κακή βραδιά ο πρώτος σκόρερ της Λιμός. Έστω και άθελα που δίνει ασίστ εδώ στον Γιαννόπουλο. 39-44. Η Λιμός ξανά στο συν 5. Μετά το 35-40. Ηλιάκης. Στα στον Μπραντίτσα σκοράρει ο Βασίλης Ηλιάκης. 41-44. Πάνω που πάει να ξεφύγει η Λιμός. Οι Χάρλεμς βρίσκουν τρόπο να απαντήσουν. Ακόμη μια αλλαγή από τον Νίκο Ρουσιώτη. Γιαννόπουλος, λάθος πάσα, μπρος πίσω. Ο Καράς στη θέση του Σπυράτου. Σιάμος. Ιάκης πιέζεται, Ιάκης για το κουντουράκι. Το χάι πως την πόλη προσπάθεια του είναι άστοχος, βάζουν τα μιλά. Ένα φάουλ μπορούν να δώσουν οι Χάρλεμς. Δεν θα το κάνουν τώρα. Δαβιλάς, Παυλίδης, σταμάτης και εκείνος σε κακή βραδιά. Δαβιλάς για δύο, αστοχή, rebound του Γιαννόπουλου με τα μπλοκ του εκείνος. Σκιάμος στο rebound. Έχουμε τραυματισμό εκεί σοβαρό, δεν ξέρει ποιος είναι ο Κουνδουράκης, πρέπει να είναι διακοπή. Λοιπόν ο Κουνδουράκης αποχώρησε, χτύπησε, έλα. Ο Σαρίς πέρασε στη θέση του, Σαρίς Καράς. Πλεξουσάκης, Σκιάμος και Λιάκης αφηγήσουμε, δεν είναι τίποτα σοβαρό πρόβλημα του Κουνδουράκη. Λιάκης για τρεις, το σίδερο Σαρίς, το rebound, η τάπα εντυπωσιακή του Δημοβασίλη, νέα τάπα! Δύο διαδοχικές τάπες από τον Σωτήρη Δημοβασίλη, 4 δευτερόλεπτα, Καράς στη λήξη, μπάλα στο σίδερο, rebound του Παυλίδη, Παυλίδης, Μπραντίτσα, Σταμάτης, Δαβιλάς και Δήμο Βασίλης, 17 δευτερόλεπτα όλα για τη Λιμός. Χάλεμς μπορούν να κάνουν ένα φάουλ. Δαβιλάς, 8 δευτερόλεπτα, πρέπει να κάνουν τώρα το φάουλ, Χάλεμς το κάνει. Ο Σαρίς στα 6 δευτερόλεπτα. Σταματόπουλος και Φιλντίσης μέσα. Παυλίδης και Μπραντίτσας έξω. Ο Βασίλης κολλαβαίνει, αστοχή, rebound του Σαρή. Θα πετάξει την μπάλα, airball. 41-44 στο συν 3. Η Λιμός σε πολύ λίγο κεφάλι μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στο Γουσουπού. Χάρλεμ 41, Λιμόν 44. Καράς, Ηλιάκης, Πλεξουσάκης, Χαρτιάκος και Σκιάμος, η πεντάδα των Αμερικάνων για την μόνο του Παπίστα Ευρυκιώτη. Δαβιλάς, Δήμο Βασίλης, Σταμάτης, Παυλίδης και Φιλντίσης. Υπάρχει φάουλ του Δαβιλά. Έγινε το λάθος εδώ από τους Χάρλεμς. Δαβιλάς έκλεψε. Φιλντίσης. Πάντο Πλεξουσάκης. Φιλντίσης θα γυρίσει με ταμπλό. Rebound του Σκιάμου. Ηλιάκης. Μόρα να δούμε τον Κάτζιο στο μάτς. Έπαιξε για λίγο στο πρώτο μήχρονο. Ηλιάκης. Πλεξουσάκης. Φάουλ.
θα δοθεί στον Σταμάτη. Και δύο βολές για τον Κώστα Πλεξουσάκη. Ανοίγει το σκορ της τέταρτης περίοδου, μέσα και η δεύτερη. Σταματόπουλος στη θέση του Παυλίδη. Δαβλάς. Πάμε λογικά σε σκορ κάτω από 60 πόντους. Ο Δαβλάς επιτέλους βρίσκει τον δρόμο προς τον αντίπαλο καλάθι. Το κάνει το 43-46. Το θυμίζω 59-50 στο πρώτο μάτς. Νίκη για τους Χάρλεμς σε κλειστό παιχνίδι. Χαμηλό σκορ. Ενώ στο δεύτερο 75-69, βέβαια του ήταν και Χάρλεμς αδιάφοροι βαθμολογικά. Η Λιμός ήθελε τη νίκη για την δεύτερη θέση. Ο Καρτιάκος με τραυματισμό του σταμάτη. Κάνει το γόνατο του διακοπή. Λοιπόν, δύο βολές για τον Καρτιάκο. Καρτιάκος, Αρίς, Πετσουσάκης, Καράς και Ηλιάκης με τους Χάρλεμς. Ίδια πενταδοσία για την Λιμός, Δήμο Βασίλης, Φιλντίστης, Σταματόπουλος, Δαβλιάς και Σταμάτης. 44-46, μέσα η πρώτη βολή. Δύο στις δύο. Πάμε από ό,τι φαίνεται σε δραματικό φινάλε και στον δεύτερο ημιτελικό. Πέρσι η Χαβαλέφια είχε πάρει εύκολα την πρόκληση στον τελικό, ενώ οι Μπούπηρες χρειάστηκαν την παράταση για να κερδίσουν τους Στιφάδο Μπούλς. Κερδίσει σας το 46-75, rebound του Σκιάμου. Σκιάμος μπαίνει προς τα μέσα. 47-46, γρήγορα time out, το πατήσα σε λιβιώτης. 47-46. Ακόμη 8 λεπτά, ο Πλεξουσάκης πάει να κλέψει, έρχεται για να κλέψει ο Σκιάμος. Σκιάμος και 49-46. Οι Χάρλεμς έχουν 6-0 σερί. Φιλντίσης. Σταματόπουλος, σερβίρει στο Σταμάτη. Δαβιλάς, Φιλντίσης και Δήμο Βασίλης, η πεντάδα της Λιμός. Σκιάμος. Κατιάκος. Φάουλ, υπάρχει καλάθι και φάουλ για τον Κόμνο. Λιάκης, Καράς, Κατιάκος, Πετσουσάκης και Σκιάμος. Δύο βολές για τον Αντώνη Καρτιάκο. Να, μία βολή. Βολή και τον Καλάθι, μέσα η βολή. Ο Καρτιάκος. Σταματόπουλος για το Φιλντίσι. Παπαδόπουλος θα το φιλτήσει σηκώντα για 3 το βάζει ασίστου στα Σταματόπουλου, το 10η. Κοίτα, έγινε η 10η ασίστου του Γιώργου Σταματόπουλου. 10 ασίστου, 9 rebound, θα κάνει double-double με rebound και ασίστου ο Γιώργος Σταματόπουλος. Καρτιάκος από τα 7 μέτρα δεν απαντά, rebound του Σταμάτη. Όμως βρίσκει στο πρόσωπο τον Σταμάτη. Σωστό Γιώργο. Κανένα φάουλ οι Χάρλεμς, 4 η Λιμόζ.
Σχετικό ποσοστό 12 στις 13 βολές, ώστε να μάτσα στο 1003 ζημάνω του Καρτιάκου. Λεξισάκης, υπάρχει φάουλ του σταμάτη νομίζω. Σηκώνει και στο χέρι του δύο βολές για το Λεξισάκη. Πρέπει να είναι το τέταρτο ή τρίτο ή τέταρτο φάουλ. Τρίτο φάουλ. Έξω εδώ την βολή. Δεύτερη χαμένη βολή των Χάρλεμς. Μία στις δύο. Μπραντίζας και Γιαννόπουλος. Σε το δίδυμο περνά στο μάτσο Πατήσας και Βουκιώτης. Έξω Σταμάτης και ο Δαβιλάς. 53-51. Σταματόπουλος. Είναι στον Μπραντίτσα. Μπραντίτσα στρομερή πάσα. Έτοιμο καλά για τον Παναγιώτη Μπραντίτσα για τον Γιαννόπουλο. Ακόμη μία ισοβαλία στο μάτς. 53 όλα. 16 ασίστ με 10 από τον Σταματόπουλο. Καλάθι από τον Κατιάκο. Ασίστ του Σιάμου. Φάουλ ζήτησαν οι Χάρλεμς από τον πάγκο. Γιαννόπουλος. Θα ξαναισοφαρίσει ο Άγγελος Γιαννόπουλος. Έχει ανοίξει το μάτς. Όπου να είναι, μπαίνουμε και στο τελευταίο 5 λεπτό, 5,5 λεπτά. Ακόμη 55 όλα. Η Λιμόζ έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Χωρίς φαουλ παραμένουν οι Χάρλεμς. Καράς. Λάθος. Κλέβει ο Δημοβασίλης. Σταματόπουλος. Δεν κάνουν φαουλ οι Χάρλεμς. Φαουλ του Κατιάκου. Καλό φαουλ. Πόντους, 10 πόντους ο Γιαννόπουλος, 19 ο Φιλντίσης. Στο καλάθι πιστεύω σήμερα. Ίσως και στο πόντο όπως κλείθηκε και το... Δεν θα δούμε και παράταση. Πόντο πιθανό. Πάντως συνήθως δεν πάνε παρατάσεις οι δύο ομάδες. Φιλντίσης, 22 η πόντη του. 55-58. Καβαλέδια στο πρώτο που τελικό είχε προηγηθεί με 64-56, ωστόσο κατάφερε να χάσει. Σιάμος με ταμπλό στο κύρι πάνω του Γιαννόπουλου. Φάουλ του Καρά. Έξυπνο φάουλ, δεύτερο ομαδικό. Με time out, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. 4,5 λεπτά ακόμα να μάθουμε την δεύτερη φιναλίστ. Της Elite. Όταν θα είναι η ομάδα του Πουσιώτη, η ομάδα του Ευρυπιώτη. Φιλντίσης. Δεν θα καταφέρει αυτή τη φορά. Βγάζει εδώ νομίζω η Χάρλεμς και αυτό δίνει ο ρέφερι. Σαρής, Καράς, Ηλιάκης. Κατιάκος και Πλεξουσάκης. Με το Σιάμο που ήταν πολύ καλό μάτς εδώ στο Ελίγο να είναι στο πάγκο. Βραντίτσας, Δημοβασίλης, Γιαννόπουλος, Σταματόπουλος και Φιλντίσης. 55-58 στο συν 3 η Λιμόζ. Σταματόπουλος. Για τον Βραντίτσα, ο πλήσια από τα 75. Airball, rebound του Καρά. Βραντίτσας πιέζει, ο Καράς πέρασε το κέντρο στα 18 δευτερόλεπτα. Λεξουσάκης από τα 6.75, δεν ισοφαρίζει ο Σαρής, παίρνει το rebound και κάνει το 57-58. Θυμίζω τα 5 ομαδικά που έχει κάνει η Λιμόζ. 2 μόλις η Χάρλεμ. Φιλντίσης. Σταματόπουλος για τον Μπραντίτσα, κίνησε από την baseline. Φαουλ του Ηλιάκη, τρίτο ομαδικό.
Σεφυράτος αντί του Καρά. Σταματόπουλος, ο Βασίλης για τον Μπραντίτσα. Μπραντίτσας υπάρχει φάουλ του Σαρί. Για μαρτυρίες των Χάρλεμς. Δύο βολές για τον Μπραντίτσα στην κόψη του ξεραφιού και ο δεύτερος ημιτελικός μέσα, η πρώτη. Νομίζω είναι το πιο συγκλονιστικό Final Four, Γιώργο, της Elite. Πέρσι δεν είχαμε δύο δυνατά μάτς, είχαμε μόνο ένα. Σπυράτος, παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Σαρίς είναι εκεί για να διορθώσει. Κατιάκος. Σπυράτος. Τώρα έκανε λάθος, Σταματόπουλος έκλεψε. Δεν έχουν να δώσουν πλέον φάουλ οι Χάρλεμς, καθώς έφτασαν τα 4. Σταματόπουλος. Φιλντήσεις. 3 λεπτά ακόμη. Φιλντήσεις για 3 στο σίδερο. Rebound του Σαρί. Σαρίς, η μπάλα στα πόδια του Φιλντήσι. Ντάφι, Γλυκερία, ο Γρηγόρης εκεί είναι. Ζήτα από τον Μπίλι για να κάνω live. Σπυράτος. Δύο βολές. Λοιπόν, για τον Βασίλη Ηλιάκη, 13 στις 15 Χάρλεμς από την γραμμή της Αθροπίας. Μετά τις 8 λοιπόν, ναι, δεν χάνουν βολές σήμερα οι δύο ομάδες. Μέσα από την βολή. 58-60. Oh. 59-62 στις 2 από τον Βασίλη Ηλιάκη. Σταματόπουλος. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. 2 και 20 ακόμη στον δεύτερο ημιτελικό της Elite. Σταματόπουλος για τον Μπραντίτσα, ο αρχηγός για 3. Είναι άστοχος, δεν πάνε την Πλεξουσάκη. Ευκαιρία των Χάρλεμς να προσπεράσουν. Σπυράτος. Σαρίς, η προσποίηση. Σαρίς δεν τα καταφέρνει. Rebound του Γιαννόπουλου. Κουλτήσεις. 110 δευτερόλεπτα ακόμη. Σταματόπουλος προλαβαίνει στη λήξη, αστοχή, rebound του Ηλιάκη. Ηλιάκη, 1 και 20 ακόμη. Καλησπέρα ξανά από το Περιστέρι, από το Γούσου Πού. Ηλιάκη, βήματα ζητάνε της Λιμόζο. Ηλιάκη θα σκοράρει. 61-60 μπροστά η Χάρλεμς. Time out Λιμόζου. Δαβιλάς, Δημοβασίλης Γιαννόπουλος, Φιλντήσις και ο πέμπτος είναι ο Σταματόπουλος. Σπυράτος, Ηλιάκης, Πλεξουσάκης, Σαρίς και Κατιάκος. Εν τω μεταξύ έχει τραυματιστεί ο Κουνδουράκης από το τρίτο δεκάλεπτο για τους Χάρλεμς. Δημοβασίλης για τον Σταματόπουλο.
Ο Ματόπουλος για το Φιλντίσι. Φιλντίσι στην προσποίηση με ταμπλό αστοχή. Ριμπάουντ του Κατιάκου. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Αντώνης Κατιάκος για τον Πλεξουσάκη. Πλεξουσάκης, υπάρχει φάουλ του Ζαβιλά. Στα βονητήρια παρτίζα σε ρηπιώτης με τον Καβιλά. Τρομερή αντίδραση, δύο βολές για τον Πλεξουσάκη. Έχουν τρομερά ποσοστά ευστοχίας οι δύο ομάδες αδυναμίες της Ανθρωπίας. Εξουσάκης μέσα από την βολή, 62-60. Η Call of Fame περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό της Elite. Δευτέρα στις 9.30 και πάλι στο ίδιο γήπεδο. Έξω η δεύτερη πάνω του Γιαννόπουλου. Πολύ πιθανό να βάλουν και παράταση βέβαια. Σταματόπουλος για τον Δημοβασίλη. Φιλντίσις. Γιαννόπουλος. Δεν τα καταφέρνει. Rebound του Πλεξουσάκη. Καθαρή άμυνα τώρα θέλει η Λιμόζ. Αν σκοράρουν βέβαια βήματα εδώ του Σπυράτου και δίνονται. Σταματόπλος αναγκάζει τον Σπυράτο να κάνει βήματα. 62-60. Ο πρώτος ημιτελικός είχε τελειώσει 67-66 υπέρ της Hall of Fame. Για τον Δαβιλά. 14 δευτερόλεπτα ακόμη για τη Λιμόζ. Μπάλα καίει αυτή τη στιγμή. Δαβιλάς, Δημοβασίλης από την κορφή της ρακέτας. Αστοχή. Ο Σταματόπουλος το rebound. Δεν σκοράρει, κερδίζει φαουλ και έχει την ευκαιρία να στείλει το μάτς στην παράταση. Αν βάλει βέβαια και τις δύο βολές. 6,3 πριν το τέλος. Καρά στη θέση του Σπυράτου. Ο Σταματόπουλος πόσες έχει, έχει εκτελέσει βολές. Άποντος είναι. Πρώτη φορά που εκτελεί βολές ο Γιώργος ο Σταματόπουλος. 10 rebound και 11 assist. Δεν έχει πάρει σήμερα προσπάθειες. Βάζει την πρώτη βολή, 62-61. Ναι, αν βάλει την δεύτερη, Σταματόπουλος θα πάρει time out. Μέσα και δεύτερη, 62, όλα time out, η Χάρλεμς. Η Χάρλεμς, η παράταση. Ηλιάκης, Σαρής, Πλεξουσάκης, Καράς και Κατιάκος για τους γηπεδούχους. Παυλίδης, Δαβιλά, Σταματόπουλος, Γιαννόπουλος και Δημοβασίλης για τους φιλοξενούμενους. Λογικά τώρα ο Ηλιάκης θα πάρει την προσπάθεια. Καράς. Καράς. Ηλιάκη προλαβαίνει. Τέλος παιχνιδιού. Στην παράταση, όπως και πέρσι, θα κρυθεί το ένα εισιτήριο του τελικού. 62 όλα. Χάρλεμς εναντίον Λιμόζ. Μπραντίτσας, Σταματόπουλος, Δημοβασίλης, Δαβιλάς και Κιανόπουλος. Πεντάδα με την οποία ξεκινάει η Λιμόζ την παράταση. Καράς, Πλεξουσάκης, Ηλιάκης, Σαρής και Κατιάκος για τους Χάρλεμς που είχαν την ευκαιρία να πάρουν την νίκη στην τελευταία επίθεση. Καράς άργησε χαρακτηριστικά, δεν βρήκε το Σαρή. Ο Ηλιάκης πήρε την μπάλα, δεν πρόλαβε όμως καν να σηκωθεί. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση για το ποια θα προκριθεί στο μεγάλο τελικό, εκεί που υπενθυμίζω περιμένει η Hall of Fame. Σταματόπουλος πάνω το Καράς. Σταματόπουλος κερδίζει φάουλ με το σώμα το Καρά και θα εκτελέσει δύο βολές. Ο άνθρωπος που έστειλε το μάτς στην παράταση. Τρίτο φάουλ του Χρήστου Καρά. Οι ομάδες κουβαλάνε τα φάουλ της κανονικής διάρκειας.
τέταρτου δεκαλέπτου. Μέσα από την βολή του Γιώργου Σταματόπουλου ανοίγει το σκορ της παράτασης. 2 στις 2 ξανά. Η Λιμόζ έχει 11 στις 12 βολές. Γιώργο, σωστά. Και οι δύο ομάδες κάνουν εξαιρετική εμφάνιση. Γι' αυτό οδηγηθήκαμε στην παράταση. Κυλιάκης μπροστά στο Δαβιλά. Υπάρχει φάουλ στον Κυλιάκη από τον Δαβιλά. 2 βολές. Τέταρτο φάουλ του Δαβιλά. Μέσα από την βολή. Δύο στις δύο. 64 όλα η πρώτη πόντη των δύο ομάδων στην παράδειση από την γραμμή της Ανθρωπίας. Από τη μία μεριά Σταματόπουλος, από την άλλη Ηλιάκης. Καβιλάς. 6 δευτερόλεπτα, Δαβιλάς θυμίζει σε αυτή τη φάση για ποιο λόγο ήταν το μεγάλο αστέρι μέχρι σήμερα της Λιμόζ που αφορά την επίθεση. Λάθος πάσα του Πλεξουσάκη. Από ένα time out έχουν δικαίωμα να πάρουν οι δύο ομάδες. Και 40 ακόμη για να τελειώσει παράταση. Δαβιλάς κλείζει από την περιφέρεια. Νάτος ο Κώστας ο Δαβιλάς φωνάζει παρόν στην παράταση. 64-69. Ο Σιάμος θα σηκωθεί γρήγορα να περάσει το μάτς. Ιλιάκης πάνω τον Μπραντίτσας. Ιλιάκης ένα βήμα πίσω. 66-69. Τον Βασίλη Ιλιάκη να φτάνει τους 4 πόντους στην παράταση. Δαβιλάς. Σταματόπουλος. Σταματόπουλος για τον Δαβιλά στα 3 δευτερόλεπτα. Αστοχή, βγάζει ο Δημοβασίλης. Σιάμος στη θέση του Σαρή. Ράς οργανώνει. Φτάσαμε στα μισά της παράτασης. Κατιάκος, λάθος. Κλέβει ο Μπραντίτσας. Μπραντίτσας στον διασμό. Δεν τα καταφέρνει. Ριμπάου του Γιαννόπουλου. 66-71. Στο συν 5 εκ νέου η Λιμόζ. 9-4 το επιμέρους σκορ για εκείνη στην παράταση. Κυλιάκης, αρκετά κρίσιμη η επίθεση των Χάνελς. Καράς για το Σιάμο. Σιάμος δεν σκοράρει, rebound του Δαβιλά. Time out θα πάρουν οι Χάνελς, ό,τι και να γίνει στην επόμενη επίθεση. Δαβιλάς για τον Γιαννόπουλο, η προσποίηση προλαβαίνει, σηκώνεται για δύο. Αστοχή, rebound του Καρά. Ηλιάκης, προσποίηση, αποφεύγει τον Σταματόπουλο. Ηλιάκης για τον Καρά. 1,5 λεπτό ακόμη, Χρήστος Καράς για το Σιάμο, έτοιμο καλάθι. Time out σε πολύ λίγο, όχι αλλαγή έχουμε τελικά. Ο κωδικός. Α67. Ελά,
και 20 ακόμη το τέλος της παράτασης. Δαβλάς για το Φιλτίση, Φιλτίσης για 3, αστοχή, η μπάλα είναι για Χάρνεμς λέει ο διαιτητής. Καλησπέρα ξανά από το Περιστέρι, από το Βουσουπού. 68-71 μπροστά η Λιμόζ, ένα λεπτό πριν το τέλος της παράτασης. Έχουμε αλλάξει ημέρα, θα είμαι Παρασκευή, είναι Σάββατο πλέον. Και ακόμη να μάθουμε το ζευγάρι του τελικού της Elite Spiratos για 3. Βιαστική επιλογή, ο Σιάμος παίρνει το rebound, αστοχή! Μαζεύει ο Σταματόπουλος. Η Λιμόζ αν σκοράρει, λογικά παίρνει και λάθος του Σταματόπουλου. Πέφτουν κορνιά, λάθος του Σταματόπουλου, Ηλιάκης θα κλέψει. Λεξουσάκης, δεν σκοράρει, καλή άμυνα του Γιαννόπουλου. Οι Χάλεμς πρέπει να κάνουν φάουλ. Δεν κάνουν φάουλ και τα δευτερόλεπτα κυλάνε για την Λιμόζ. Δαβιλάς, φάουλ του Σιάμου. Δύο βολές για τον Κώστα Δαβιλά που πέτυχε 5 πόντους στην παράταση. Αν βάλει και τις δύο, οι Χάλεμς μετά πρέπει να τρέξουν, να κάνουν γρήγορη επίθεση. Μία βολή πρέπει να έχει εκτελέσει, Γιώργο, ο Δαβιλάς. Μέσα η πρώτη. Δεύτερη βολή πρέπει να είναι. Δύο στις δύο. Δύο στις δύο. Έξω η δεύτερη. Πρέπει να τρέξουν τώρα οι Χάλεμς. 68-72, 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Πλεξουσάκης για 3 αστοχή. Rebound του Δαβιλά. Νομίζω πως κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Η Λιμόζ φαίνεται πως θα διεκδικήσει την κούπα της πρωταθλήτριας της Elite κοντά στην Hall of Fame. Δύο αρκετά γνωρίμες ομάδες. Βέβαια, ας τελειώσουμε πρώτα το παιχνίδι. Χάλεμς είχαν την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, δεν τα κατάφεραν. Δαβιλάς, πρόσωπο της παράτασης, μέσα η πρώτη βολή. Η Λιμόζ λοιπόν για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση φτάνει σε τελικό. Πέρσι στη Master League, φέτος στο κύπελο. Δαβιλάς παίρνει και το rebound και τώρα και στο πρωτάθλημα. 68-73 τελικό αποτέλεσμα. Η Λιμόζ νικά τους Χάλεμς για δεύτερη φορά φέτος. 68-73 στο πρωτάθλημα, έχει λήξει 69-75. Hall of Fame, Λιμόζ, ο τελικός, την Δευτέρα εδώ στο Γουσουπού, στις 9.30 από εμάς. Καλό σας βράδυ.